Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην Πάφο και το Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Καλό σας μεσημέρι, Μητροπολίτη. Πανιερωτάτε. Γεια σας. Μεγάλος χαμός έγινε για το θέμα του εισανέγερσης Ιερού Ναού στον δημόσιο κήπο της ΠΑΦ. Θέλω να ακούσω το σκεπτικό το δικό σας, γιατί ακούσαμε και επιχειρήματα που είναι λίγο, μπορεί να προκαλούν. Νομίζω είναι εξογκωμένα τα πράγματα όπως παρουσιάζονται και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ούτε από περιβαλλοντιστές ούτε από κανένα. Πρώτος, εγώ έχω τέτοιες ευαισθησίες. Ούτε το περιβάλλον θέλω να θίξω, ούτε και με ένα κτίριο που να μην αρμόζει στην περιοχή να φορτώσω την πόλη. Γι' αυτό το πρώτο που να πω είναι ότι η έκταση εκείνη είναι στον τίτλο που κατέχουμε 14.382 τετραγωνικά μέτρα. Τεράστια έκταση. Και ζητούμε στο 5% το 1/20 να χτίσουμε έναν ναό ο οποίος δεν θα περιφραχθεί, θα είναι ελεύθερος ακόμα και πάνω στους τοίχους να αγγίζουν αυτοί που θα χρησιμοποιούν τον κήπο. Των τελευταίων λόγων θα έχει η πολεοδομία του Δήμου. Επομένως, είτε ψηλών, είτε πλατήν, είτε χαμηλών, εκείνοι θα μας καθορίσουν ποιο θα είναι. Εμείς θα υποβάλουμε ένα σχέδιο το οποίο θα έχει τα χαρακτηριστικά των νεοκλασικών κτιρίων που υπάρχουν δίπλα, αλλά και ως προς την έκταση, και ως προς το ύψος, και ως προς τον όγκο, των τελικών λόγων τον έχει η πολεοδομία του Δήμου. Και μπορούν να μας το πούν. Ασκείται και πιέσεις όμως ως προς την ανέγερση ναού. Θεωρείτε ότι εν έτη 2019 χρειάζεται ανέγερση ναού σε ένα δημόσιο κήπο που θα ήταν... Δεν είναι δημόσιος ο κήπος, είναι περιουσία της Μητρόπολης. Μάλιστα. Τούτο το δημόσιο να μην το λένε, γιατί ξέρουν ότι λέει ψέματα. Στον κήπο, να μην το βαφτίζουν. Είναι ανήκει στη Μητρόπολη. Και εκείνον το οποίο ζητούμε μέσα στην περιουσία μας, την άδεια να χτίσουμε ένα ναό, γιατί είναι η ανάγκη της πόλης. Όταν ήρθαμε εδώ στον καθεδρικό νόμο που έχουμε τώρα, ήρθε αναγκαστικά ο τότε Μητροπολίτης μετά την πρώτη τουρκική εισβολή, γιατί η Μητρόπολη ήταν στο Μούταλον, εκεί που είναι τώρα η τουρκική συνοικία. Εκεί ήταν ο Μητροπολιτικός μας ναός και εκεί η Μητρόπολη, και ο Μητροπολιτικός μας ναός έγινε η τζαμί. Ήρθαμε εδώ γιατί είμαστε σε εξορία. Ήταν και είναι ο μικρότερος ναός της πόλης. Υπάρχουν ναοί για εκκλησιασμό, γύρω-γύρω εκτίσαμε αλλού. Για κάποιες ειδικές τελετές όμως, που είναι συνδυασμένες με το κτίριο της Μητρόπολης, πάμε παραδείγματος χάρη εμπομπή με τα άμφια όταν υποδεχόμαστε ένα ξένο πατριάρχη. Ναι. Στην ακολουθία της περνού της Ανάστασης. Πρέπει να μην είναι αποτρεπτική απόσταση από την καθέδρα, από την Μητρόπολη. Γι' αυτό λέγεται καθεδρικός. Δεν έχουμε άλλο χώρο εδώ. Πρώτη επιλογή μας ήταν παλαιότερα, όταν ήταν εδώ ως Μητροπολίτης ο Μακαριωτάτος, όμως αλλάζει. Εκάμαμε και τόσα έξοδα, φέραμε εξωτερικών που τούν τους αρχιτέκτονες από το Παρίσι για να κάνουν μελέτες και απορρίφθηκε, γιατί ήταν της κυβέρνησης. Είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή πλατιακού χώρου. Και έχουμε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει μια συμφωνία, μάλιστα γραπτή, από το 1955, στο οποίο παραχώρησε η Μητρόπολη το χώρο και χτίστηκε το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο ήταν μέσα στον κήπο και τους έδωσε εκείνον το μέρος. Και με την υποχρέωση να συγκατατεθούν, και συγκατατέθηκαμε εκείνον το έγγραφο, να χτιστεί και ναός και Μητρόπολη μάλιστα εκεί. Έγινε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, έφυγε ο Μητροπολίτης τότε κλπ. Επαραμερίστηκε αυτό το θέμα. Δεν ζητούμε κάτι το κακό. Ζητούμε να εφαρμοστεί και εκείνη η συμφωνία, αλλά και να δει ο κόσμος ότι υπάρχει ανάγκη. Η Πάφος, η πρώτη χριστιανική πόλη της Ευρώπης, θέλει Μητροπολιτικό Ναό. Δεν μπορούμε να το χτίσουμε στον αέρα. Δεν έχουμε άλλο χώρο δίπλα. Δεν θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τον κήπο για ανεγείροντας ένα κτίριο για κοινοφελή σκοπό, για παράδειγμα? Είδα μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά προκαλεί ότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο, ότι συναθρίζονται ανήθικοι άνθρωποι και ναρκωμανείς. Τώρα έτσι καταντήσει, όμως όταν γίνει ένας ναός
και λειτουργίες. Ένας ναός θα αποτρέψει όλα αυτά, πανιερότατα. Βεβαίως θα τα αποτρέψει, γιατί θα έρχεται ο κόσμος της Πάφου με τα παιδιά του και θα χρησιμοποιείται ο χώρος. Τώρα δεν πάνε και δεν τους απαγόρευσαν κανένα να πηγαίνουν. Αν γίνονταν εξοραϊστικά έργα εκεί και γινόταν ένας κήπος πρότυπο που θα πρόσφερε σε όλους τους παφίτες να πάνε τη βόλτα τους στα παιδιά τους. Το 95% του χώρου εκείνο αυτό θα γίνει. Δεν νομίζω να πειράζει το 5%. Θα συνδυάσετε δηλαδή την εκκλησία με ένα κήπο ψυχαγωγίας. Βεβαίως. Για οικογένειες και παιδιά. Βεβαίως. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να χρησιμοποιηθεί και ως τόπος που να συνακρίζονται οι παφίτες, για να χρησιμοποιείται και το υπόλοιπο ως κήπος για τα παιδιά, για τόπος αναψυχής. Θεωρείτε και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε να επιτραπεί στο 5% να γίνει και να χρησιμοποιηθεί το άλλον από το τίμον ως κήπος. Θεωρείτε πραγματικά ότι η ανέγερση ενός ναού σε έναν εγκατελειμμένο κήπο θα συμβάλλει στη σωτηρία του τόπου και στη σωτηρία του κήπου? Αυτά έγραφε η ανακοίνωσή σας. Βεβαίως. Θα συμβάλλει, θα επαναφέρει τον κήπο. Δεν βγάλαμε να μην σε ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση κάλεσμα στους χριστιανούς ορθοδόξους πολίτες. Δεν είναι δική μας υπόθεση εκείνη. Εμείς ως Μητρόπολη είπαμε να αφήσουμε τον κόσμο να τοποθετηθεί μόνος του. Ναι, έχει διχαστεί όμως ο κόσμος. Κάποιοι από αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, θα έχουν καμία ανακοίνωση. Επειδή είστε Μητροπολίτης Πάφου και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει διχαστεί ο κόσμος της Πάφου, θέλω να ακούσω το μήνυμά σας προς όλους αυτούς. Ακόμη και αυτούς που διαφωνούν, πανιερότατε. Είναι μια μειοψηφία αυτοί που διαφωνούν και απλώς φωνασκούν. Σας λέω, είναι μια μειοψηφία. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τις ευαισθησίες του θρησκευόμενου ανθρώπου. Δεν ξέρουν αυτοί την ανάγκη που έχει η πόλη για καθεδρικό ναό. Ξέρει κανένας καλύτερα από εμάς ποιες είναι οι ανάγκες για έναν καθεδρικό ναό? Αφού σας λέμε, ναούς άλλους εκτίσαμε για τον εκκλησιασμό. Είναι κοντά στη Μητρόπολη για κάποιες έκτακτες ανάγκες που θέλουμε. Που είναι, μπορεί να είναι 10-15 φορές το χρόνο, όμως χρειάζονται. Ναι. Πώς απαντάτε στις κατηγορίες ότι αυτό η απόφαση έρχεται λίγο ως εκβιαστική εναντί στο Δήμο Πάφου, εναντίον του οποίου υπάρχει αγωγή σε εξέλιξη από την Εκκλησία της Πάφου για αποζημίωση χρήσης του κήπου εδώ και τόσα χρόνια, που αποζημίωση η οποία ανέρχεται σε κάποια εκατομμύρια? Μα και εγώ είμαι διαχειριστής αυτής της περιουσίας. Ναι. Και αν δεν επιτραπεί να χτίσουμε, ενώ δεν θα ζητήσουμε το δίκαιο της Μητρόπολης. Δεν είναι δικά μου. Είναι δικό μας και δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε και πρέπει να μην καταφύγουμε στη δικαιοσύνη δηλαδή. Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει αυτό το δίκαιο της Μητρόπολης και πόσα χρόνια πάμε πίσω? Δεν είναι αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο, δεν ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια όμως γίνεται χρήση από το Δήμο Πάφου και διεκδικείται εν μέρη οικονομικά δικαιώματα? Εκείνο το οποίο θα ζητηθεί είναι όταν η κυβέρνηση ήρθε να πει ότι δεν μπορείς να χτίσεις εδώ. Όταν μας αφαίρεσαι, δεν το συντελεστεί. Να. Αυτό είναι, δεν είναι. Νομίζω αυτά είναι νομικά, δεν είναι δικά μου. Και πόσο θα στοιχήσει η ανέγερση ενός Μητροπολιτικού Ναού? Και εκείνο που αποτελεί... Εάν έρθετε στην Πάφο, ναι, και δείτε και των τόπων που μένουμε και τις εκκλησίες μας, θα δείτε ότι δεν έχουμε έξαλλα, δεν έχουμε πολυτέλειες. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν να εκπληρώσουν την ανάγκη μας. Επομένως, πολύ λιτά θα γίνει και αυτό θα γίνει με τη συνεισφορά του κόσμου. Η Μητρόπολη Πάφου δεν είναι ευρωστία, δεν έχει την ικανότητα που έχει η Αρχιεπισκοπή, το Μοναστήρι του Κύκου κλπ. Αλλά μπροστά στην ανάγκη πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίες και θα τις κάνουμε όσες μπορούμε. Και θα ρωτήσω, δεν θα κάνουμε κάποιον το οποίο θα προκαλεί, γιατί τέτοιο πράγμα ξεφεύγει και από τις δικές μας προθέσεις. Δεν έχουμε δει πάντως Μητροπολιτικό Ναό στην Κύπρο που να έχει ανεγερθεί με ταπεινότητα, με λιτότητα, χωρίς να υπάρχει ένα είδος υπερβολής. Ελάτε στην Πάφο και πέστε μου ένας ναός μας ποιος είναι τέτοιος. Ελάτε, δείξτε μας έναν ναό. Και δέστε και τα υλικά που είναι χτισμένος και το μέγεθός του και τα πάντα και το
μέσα τι κάνουμε. Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να πείσετε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ θα πω τις απόψεις. Εάν δεν πείσουν, εγώ ξέρω για τον εαυτό μου, ο οποίος δεν θα μπορέσω να προσποιηθώ, θα πω την ανάγκη και να πάρουν και εκείνοι τις αποφάσεις. Και πώς απαντάτε στην ανάγκη ότι αντί για εκκλησία κάντε μας ένα πάρκο, να έχει πράσινο, να είναι έτσι πνεύμονας για την Πάφο, να είναι ένα πρότυπο στα ευρωπαϊκά δεδομένα? Το 95% θα γίνει πάρκο και το 5% θα γίνει ναός. Και τα δύο. Ναι. Το 95% δεν είναι 50-50. Θα γίνει πάρκο το 95%. Δεν νομίζω να πειράζει το 5% για ένα ναό. Δεν είμαι σίγουρη. Στην Ελλάδα, ναι. Δεν υπάρχουν λίγοι ναοί μέσα σε πάρκα. Ποιους θα διώξει και ποιους θα κρατήσει, είπαν οι ερώτατε. Ποιους? Ποιους θα διώξει και ποιους θα κρατήσει όταν λέτε ότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο το συγκεκριμένο πάρκο. Τώρα όπως είναι όλοι το λένε, δεν είναι εγώ που το λέω. Ναι. Όλοι το λένε οι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι θα διαμορφωθεί πολύ καλύτερα. Θα γίνει πραγματικά πνεύμονας πρασίνου για την πόλη. Σίγουρα ως εκκλησία μπορείτε να αναλάβετε περισσότερες πρωτοβουλίες ως προς την αντιμετώπιση των δημοσίων κινδύνων και ειδικά ανθρώπων που θεωρούν έχετε ταμπελώσει ως ανήθικους και ναρκωμανείς. Όχι, δεν έχω ταμπελώσει κανένα και αν δείτε νομίζω να σκέφτεστε τι κατηγορίες μας προσάπτεται. Εκτίσαμε και χώρους τους οποίους δίνουμε εντελώς δωρεάν, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες για αυτά τα πράγματα. Πήγατε καμιά φορά στην κάτω Πάφο στον περίβολο των Αγίων Αναργύρων? Ολόκληρο συγκρότημα. Ναι. Διατίθενται δωρεάν εκείνα τα μέρη, είτε για την τόλμη που είναι εναντίον των ναρκωτικών, είτε για το ένα για το άλλο. Προσπαθούμε. Ως Μητρόπολη έχουμε την ευθύνη για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Διασίδου. Δεν είπαμε σε κανένα ούτε πόσα δίνουμε, ούτε τι προσπάθειες καταβάλουμε, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας τούτο. Δεν νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να μας υποδεικνύει ότι εδώ πρέπει να είναι 100% κήπος και όχι 95%. Να υπάρχει και μια λογική και από την άλλη πλευρά. Σας ευχαριστούμε πολύ.